φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά, όλο αλλάζουνε σχήματα. Άσπρα μπαλόνια μοιάζονται χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Αύριο θα πιάσετε τους δικηγόρους στο τηλέφωνο και θα τους κάνετε μια πρόταση. Πώς να συγκεντρώσουμε τόσα λεφτά? Κύριε Γιώργο, ξέρετε ότι η εταιρεία κοστίζει όσο 5 σπίτια. Πόσα? Γιατί ένα βαντάζ, ρε κοπέλα, με κατατρόμαξα! Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Έφερα το μωρό εδώ να το προσέχω. Κοπήκαν τα βοθιά μου. Όχι, τι έγινε? Άσε, άσε, τα με είχαμε δράμα. Μια απατεώνισσα πούλησε την εταιρεία του Παύλου. Η Αθήνα εμιλιέται και ο Παύλος ο καημένος σε χάκια. Ξέρω τον Γιώργο. Και που πρώτο σέρι. Με λεπτομέρειες. Ξέρεις ποιος κρύφκεται πίσω από την offshore εταιρεία που αγόρασε την διαφημιστική του Παύλου? Ο Δημήτρης Ελευθεριάδης. Τα πράγμα. Ο Τευκό Απελάνο ήξερε τον όνομα μου. Εγίνονται. Εγίνονται τα πράγματα, εγίνονται τα πράγματα. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να σε ακούω έτσι. Να βρούμε μια λύση. Θέλεις να έρθω από εκεί σπίτι σου? Όχι, όχι, Άντριαν. Μην θέλω να μείνω μόνος μου. Εσύ προειδοποίησες μας. Είπες μας να προσέχουμε από την Αφροδίτη. Κι εγώ σας άκουσα. Τώρα όμως ό,τι γίνει και να γίνει και τελειώσε. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε μετά, εντάξει. Όχι ρε Φίλιππε, δεν γίνεται να σύπτωση ρε φίλε. Μα και Αντριάννα και Αφροδίτη, δηλαδή πόση σύπτωση ας πω. Όχι. Έχω το τηλέφωνο της Αφροδίτης, ναι. Επιάνω και λέει μου ότι ο αριθμός τούτος αμενεργοποιήθηκε. Λοιπόν, έμαθα ότι τούτη offshore company που αγόρασε την εταιρεία του Παύλου ανήκει στον Δημήτρη. Τι είπες τώρα ρε παπά? Γιατί σε έφερα στον κόσμο? Γιατί σε έφερα χωρίς να σε ρωτήσω? Γιατί σε έφερα σε αυτόν τον κόσμο που είμαι μάταιος, που μόνο πόνωνες? Γιατί, για να πονείς κι εσύ? Πόσο εγωιστρία πρέπει να είμαι? Θέλεις να πάμε ένα μεγάλο ταξίδι? Ναι, παρακαλώ, τι θέλετε?
Με θυμάσαι. Ο Λούκας. Και καφέ έδαμε σπίτι σου πριν λίγο τζο. Έχουμε κοινή φίλη την Αφροδίτη. Και γυρεύκω. Α, τώρα σας θυμήθηκα. Είσαι ο πιλότος. Παίρνω. Η Αφροδίτη άλλαξε κινητό. Να σου δώσω το καινούριο της. Κάτσε, Λούκα. Λουκάς. Θυμούμαι που σου έδωσα το κινητό μου και την ημέρα που στάδαμε. Ε, με πιάσες όμως ποτέ να κρατήσω λίγο το δικό σου. Εσύ εκράτησες το δικό μου. Ναι. Μόλις σου έστειλα τώρα το κινητό της Αφροδίτης. Ναι, μια χαρά ήρθε. Μα είσαι παντρεμένη με τον Παύλο Ευθυμίου. Ναι, ξέρεις το. Ξέρω τον, ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ο άντρας της κολλητής φίλης της Αθηνάς. Η γυναίκα μου και η Αθηνά, σαν αδέρφια, κολλητές. Εν όλη μέρα μαζί. Άκουα για έναν Αντριάννα, αλλά δεν το είχα συνδέσει ότι είσαι εσύ. Εχθές που άκουσα τη μια Αφροδίτη, έκαμε κομπίνα μεγάλη στον Παύλο όμως, κατάλαβα το για σένα. Γιατί κάποια στιγμή ελέγχθηκε ότι εσύ προειδοποιούσες τους. Ότι είναι επικίνδυνη η Αφροδίτη και αντιπαθούσες την. Που την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς και αντιπαθείς την Αφροδίτη. Εγώ όταν σας εγνώρισα μαζί σας ήταν κολλητές. Μια χαρά. Πώς γίνεται. Πώς να σε φροντίσω τώρα, λαλείς μου. Εγώ σκόβευκα να παντρευτούμε. Να πηγαίναμε σε ένα πιο μεγάλο σπίτι. Να βάλαμε μπροστά ένα μωρό. Τι είναι να κάνουμε τώρα. Τι είναι να κάνεις, να συνεχίσεις να με αγαπάς, ρε Παύλο. Και αν χρειαστεί, θα πάμε σε πιο μεγάλο σπίτι, θα πάμε σε πιο μικρό σπίτι. Τι φοάσαι, ρε αγάπη μου, από τη στιγμή που είμαστε μαζί. Έλα μου. Καλώς. Πού είναι ο Παύλος. Τσομά. Άζω. Παύλο μου. Με μου στεναχωρεί και εσύ. Κανονίσαμε μετά με τον παπά. Ένα πουλήσουμε τα διαμερίσματα, να ξεκινήσω εγώ δουλειά και ό,τι λεφτά πιάσω δικά σας. Να στήσεις άλλη εταιρεία. Είσαι αξίος, μπορείς. Ευχαριστώ, Έλλη μου. Συγκινείς με, αλλά αν θα πιέσεις δουλειά, κάνω το για σένα. Εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ λεφτά. Αγάπη μου, είσαι πάρα πολύ γλυκιά, μόνο και μόνο μου το σκέφτηκες. Και εδώ το φτάνει, αν όχι, δεν φτάνει. Παύλο, άφησες ψευτοπερηφάνειες. Είμαστε μια οικογένεια τώρα. Και να αφήνει τσίλους που σε αγαπούν να παίρνουν χαρά προσφέροντας οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Έβαλα ήδη αγγελία. Ψάχνω για δουλειά. Ο παπάς με μια σύνταξη. Τι είναι να πρώτο κάνω. Να μ' αφήκεις να σου εξηγήσω. Εσύ μια ώρα μου μιλάς συνέχεια. Ναι. Την είχα κάνει κολλητή μου την Αφροδίτη. Γιατί υποψιάζομουν τη. Ήξερα εν τα κουμάσινη, ήταν που παλιά που δουλεύκε στην εταιρεία του Παύλου. Προειδοποίησα τον Παύλο και την Αθηνά. Αλλά μου έδωσα σημασία. Οκ. Και εγώ θα πιάσω την Αφροδίτη που θα είμαι κοντά σου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μόλις φύγω, θα την πιάσεις να την ειδοποιήσεις και θα την βρίσκω πάλι. Έλα, Αφροδίτη. Τι κάνεις. Ο Λούκας είμαι. Πού ήβρες τον το νούμερο. Που το ήβρα. Έδωσε μου το η Αντριάννα, η φίλη σου. Είμαι δαμέ στο σπίτι της, δίπλα μου. Να σου πω. Ενόμιζες ότι μόνο εγώ ξέρω ότι είσαστε κολλητές με την Αντριάννα. Δεν είσαι στην Αμερική που ζούμε. Είναι στην Κύπρο, και η Κύπρος είναι μητσά. Δεν μου τούτη κομπίνα που έκαμε στον Παύλο Ευθυμίου. Εκλείσε μου το.
Λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω, λαλό σου το. Είπα σου, εγώ δεν έχω καμιά ανάμειξη. Θα έκανα ποτέ κάτι κακό στον Παύλο. Ναι. Στο παρελθόν μπορεί να είχαμε κάποιες διαφορές. Αλλά κάτι τέτοιο δεν θα το έκανα. Εξάλλου, εγώ τι συμφέρον έχω με το πράγμα. Ξεχάνεις ότι μείνεις κι εγώ χωρίς δουλειά. Καλά, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, γιατί μόνο εσύ ξέρεις το καινούριο αριθμό της Αφροδίτης. Τούτη μετά από την απατεωνιά που έκαμε του Παύλου, εξαφανίστηκε και δεν βρίσκει κανένας. Ήταν ένα διπλό που είσαι. Εγώ είμαι παλιά που το έχω. Εν έκαμα τίποτε. Αλήθηκε. Αλήθηκε, και εγώ να σου πω ότι το ψέμα μυρίζουμε το πόνα μέτρο. Τούτη υπόθεση βρωμή. Εν είμαι βλάκας. Καλημέρα, όμορφη. Πώς σε ζημηθήκαμε? Πώς να ζημηθώ, ρε, αγάπη μου. Ήθελα να είμαι μαζί σου. Όπως μένει μες στην αγκαλιά σου. Εσύ, τι κάνεις? Καλά. Και περίμενα να με πιάσεις. Να σε δω σήμερα. Να πάμε στο γιατρό τελικά. Όχι, αγάπη μου. Σήμερα θα πάρω πρώτη φορά το μωρό μου βόλτα. Να δει τον κόσμο. Ήρθε η ώρα της, επιβάλλεται. Αγάπη μου, είσαι σίγουρα καλά? Δεν σου φαντάζομαι να ήπιες πρωί-πρωί μπαλέ. Όχι, Ανδρέα. Μια φορά το έκαμε, δεν έπρεπε καν να με ρωτήσεις. Να πούμε εγώ αλκοολική. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, λαλοβλακίες. Αγαπάς με? Ως τον ουρανό. Ρε, έτσι που λένε τα παιδάκια. Κι εγώ, παιδάκι, γίνομαι μαζί σου. Εσύ με κάνεις να νιώθω έτσι. Αγάπη μου, εν έρχεσαι που θα με να πιούμε έναν καφέ έντια να την πάρουμε μαζί. Να μην κουβαλάτσω τα πράγματα μόνη σου. Έρχεσαι. Άντε, περιμένω σε. Όχι, αγάπη μου, όχι. Όχι, καλύτερα. Έτσι αλλιώς θα την πάρω τώρα. Να την ταΐσω πρώτα, ζω να την αλλάξω. Σήμερα είναι ιστορική μέρα. Να την πάρω πρώτη φορά βόλτα στον κόσμο. Αν δείξω τούτη τη γλυκάν της ζωής. Ευτυχώς που εγκαταλάβει, δηλαδή. Να προσέχεις και... Πιάσ' με πάση το κινητό μου που να πάει σπίτι, εντάξει? Σιγά, σιγά, δεν καταλαβαίνω τι λες. Και καταρχήν μη σε πιάνει πανικός. Δημήτρη, έπιασε με τηλέφωνο ένας παλιός γνωστός μου, ο Λουκάς, ο οποίος απειλούσε με. Είσαι μας δει, ρε Δημήτρη, με εκείνη τη χαζή την Αντριάννα, η οποία του έδωσε το νέο μου νούμερο του κινητού. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω τι σχέση έχει ο Λουκάς με τους άλλους. Ξέρω εγώ. Το γνωρίζω τον Λουκά. Κατάλαβα πως έγινε και πως έμαθε. Λοιπόν, άκου, ούτως ή άλλως για σένα ξέρουν όλοι, και ο Παύλος και η Αθηνά. Για μένα δεν μπορούν να μάθουν. Τελικά, ξέρεις, μπορεί να μας βγει σε καλό όλο αυτό με τον Λούκα. Θα την πληρώσει η Αντριάννα, που μέχρι τώρα δεν την υποπτευόταν κανείς και τώρα θα μάθουν για την ανάμειξή της. Εμείς τι είχαμε, τη χάσαμε. Ας πω, άλλαξε κινητό, έτσι. Μην μου πάθεις τίποτα. Δημήτρη, με γελάς, γιατί αν στριμώξουν την Αντριάννα, να πει για σένα, να το θυμάσαι τούτο. Λοιπόν, πάω να πάρω καινούριο νούμερο αριθμού και να σε πάρω πίσω. Εντάξει? Άντε, γεια. Εγώ επιμένω. Μόνον εσύ έχεις το τηλέφωνο της Αφροδίτης. Είσαι και εσύ ανεμιγμένη μες στον κόλπο. Πέμπ, μίλα μου. Όχι. Εξήγησά σου. Τι είναι, έπιανε τηλέφωνο στο γραφείο συνέχεια και ρωτούσε εν τέλος τα πιέρναμε. Εψάρευκε με. Στην ουσία, ανεψάρευκε με. Θέλει να δει τέλος τα πιέρνα η εταιρεία του Παύλου. Όταν έμαθα ότι έκλεισε το γραφείο της και ζήτησε συνεργασία μου τον Παύλο, και αμέ φοήθηκα. Γι' αυτό είπα του Παύλου να την προσέχει. Ο Παύλος όμως είσαι σε άθλια κατάσταση. Κι εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι σαν ανεμιγμένη να μένεις, δηλαδή και εσύ να μην έχεις βάλει το χεράκι σου στον κόλπο τούτο, ήξερες. Και εφόσον ήξερες, έπρεπε να μιλούσες. Δεν μίλησες. Εγώ όμως να μιλήσω. Είσαι στα με την Αφροδίτη, παλιά.
Γι' αυτόν τζινα όλα τα υπονοούμενα για τις ερωτικές σου επιτυχίες σου είναι την ημέρα. Τι προσπάθεις τώρα να κάνεις, α? Να με εκβιάσεις επειδή ξέρεις ότι είμαι παντρεμένος. Λοιπόν, έτσι για να ξέρεις, εγώ με την Αφροδίτη δεν είχα τίποτε ερωτικό. Είχα όμως με πολλές φιλενάδες της. Εντάξει, γι' αυτό μην προσπαθείς να με εκβιάσεις. Εγώ το στόμα μου εν το ράφκο. Εν τούτη. Λουκά, πρόσεξε καλά τι θα πεις. Γιατί είναι αρκό να πιάσω τη γυναίκα σου και να πω για τη Στέλλα. Σοβαρά, εάν θέλεις μπορείς να με βάλεις και πρωτοσέλιδο. Να τα γράψεις όλα. Εγώ το στόμα μου δεν το ράφω. Πήγε στον πάρκο τούτη. Περίμενε. Να πεταχτώ στο σούπερ μάρκετ να έχω άλωθη και μετά βουτάς το μωρό. Πρόσεχε!
Μαμά μου, δυο λεπτάκια πλώνω τα χέρια μου και έρχομαι να σε βοηθήσω. Δεν θέλω να με βοηθήσει. Παναγία μου, θα μου χαλάσει τα φαγητά. Να σου πω, να καλέσουμε και τον Ανδρέα. Όχι βέβαια. Τι δουλειά έχει ο Ανδρέας με την οικογένειά μας? Ποια οικογένειά μας, παιδί μου? Είναι ο Νικόλας, η οικογένειά μας με τις τέσσερις της κόρες. Ντρέπομαι που θα σου το πω κιόλας, αλλά ούτε ένα φιλί δεν έχουμε δώσει. Ένα δώσετε. Μαμά, είναι αρχοντάνθρωπος. Είναι μορφωμένος. Έχει χρήματα. Τι άλλο θέλεις πια? Σε κοιτάει και του τρέχουν τα σάλια. Ξέρεις πόσα καθάρματα κυκλοφορούν εκεί έξω? Τι θα γίνω εγώ μαζί σου? Πότε θες χάσω? Τι θα κάνεις με το μέλλον σου? Έχεις γίνει πάρα πολύ αντιδραστική τελευταίως, ε! Α, δεν πάμε καθόλου καλά, ε! Δεν πάμε καλά. Τέλος, μαγείρευε, μαγείρευε! Μη χειρότερα. Θα βγάλεις και γλώσσα. Έτοιμη την έχεις την απάντηση. Πώς το μανιτάρι, εδώ, εδώ, αυτό. Άιτε! Πραγματικά συγκίνησε με η προηγούμενος, ξέρεις το. Δεν το περίμενα. Το λοιπόν, αν είναι ο παπάς σου, δεν πρόκειται να δεχτώ ούτε λεφτά ούτε τίποτα, εντάξει. Αρκετά. Δηλαδή νιώθω ήδη πολλά σου. Καλά, εντάξει, καλά. Γεια σου, Λούκα. Γεια σου, Αθήνα. Γεια σου, Παύλ. Πώς και? Έμαθα τα. Εννοείται πως τα έμαθα. Του στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Έχω όμως κάποιες πληροφορίες που νομίζω να σου φανούν χρήσιμες. Περίμενε. Τι πληροφορίες μπορεί να έχεις εσύ να βοηθήσουν εμένα? Ξέρω την Αφροδίτη. Ξέρω την πάρα πολλά χρόνια. Χαθήκαμε για ένα διάστημα, αλλά τελευταία συνάντησα τη στον δρόμο τυχαία. Κολλητές με την πρώην γυναίκα σου, την Αντριάννα. Τι λάλλεις τώρα? Λοιπόν, θα τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί και εγώ εμπερδεύτηκα, συγχύστηκα μόλις το έμαθα και πραγματικά θέλω να τις ξεσκεπάσω. Εγώ είμαι. Τούτον το νούμερο είναι ο καινούργιος μου αριθμός. Λοιπόν, Δημήτρη, ακού να δεις. Θέλω να πιάσεις την Αντριάννα και να της τρίξεις τα δόντια. Τόσο να θέλεις. Δημήτρη, έτσι νοιάζει με για μένα. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι καμένη, εφορτώθηκα το.
Εγώ για σένα που νοιάζομαι. Δεν θέλω να σε εκθέσει. Τι λες τώρα. Νοιάζει και κάποιος για μένα. Το εννοείς. Και βέβαια. Αλλά Δημήτρη, είσαι άγριος. Και με αφήνεις να το εκφράσω όσο θέλω και όποτε θέλω. Αποπέρνεις με συνέχεια, ρε Δημήτρη. Θα σταματήσω λοιπόν από σήμερα. Έχεις το ελεύθερο να εκφραστείς όπως θέλεις. Για να δούμε. Θα με συγκινήσεις. Ναι, ξέρω ότι είσαστε ένα από τα καλύτερα γραφεία λίμωνων. Εάν ήβρετε πελάτες και για τα δυο διαμερίσματα και έβρετε και καλή τιμή, ορίστε. Το καλοκαίρι είναι καλύτερη εποχή, ε. Τέλος πάντων, να σας στείλω με email την πρόσφατη εκτίμηση για το διαμέρισμα στην Αγία Νάπα. Για το άλλο στη Λεμεσόν πρέπει να πάτε το δείτε. Να πάτε αύριο. Α, ωραία. Να ξαναμιλήσουμε καλό, σύντομα. Γεια σας. Καλώς. Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Αχώθηκα. Τι έγινε με την Αθηνά. Επίεν να μου πει κάτι έλλη, βρεθήκαμε να λένε την αφήσα. Τι συμβαίνει. Άστο, γεια μου. Οικονομική καταστροφή. Τόσο να σημά. Κύριε Γιώργο, εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω ό,τι μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς να βοηθήσεις, γεια μου. Μακάρι να μπορούσες. Ένα σου το πω, βέβαια. Δεν ξέρω να μην είναι μυστικό, αλλά δεν μπορείς. Πάντως, Ορέστη μου, ευχαριστώ σου για το ενδιαφέρον. Μα περιπέζεις με τώρα, κύριε Γιώργο. Θέλω να ξέρεις ότι ήσουν και θα είσαι πάντα ο πατέρας μου, η οικογένεια μου και εσύ και ο Παύλος και η Αθηνά, άσχετα με το ότι έγινε με την Έλλη. Και θέλω να ξέρεις ότι εκείνα που μου είπες δεν πρόκειται ποτέ να τα πω σε κανένα. Ξέρω το, γεια μου. Είσαι καλό παιδί, ρε Ορέστη. Γιατί δεν ήξερα να δοκιμάσεις με την Ελληνική μου, α. Μην τα διαλύσετε, γεια μου. Δεν γίνεται, κύριε Ρούχο. Είναι ερωτευμένη με τον άλλο. Εγώ την Ελληνική δεν τη θέλω πίσω έτσι. Είχαμε κάτι όμορφο και χάλασε το. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο ξανά. Θέλεις να με βοηθήσεις, ψάξεις εσύ να βρω μια δουλειά. Σε μαγαζί με ρούχα, με καλλιντικά, οπουδήποτε ψάχνω. Θα σε αποσπάσει από το διάβασμά σου, ρε μωρό μου. Σιγά. Να τα καταφέρω από τις χιλιάδες άλλες φοιτητρίες. Θέλω να βοηθήσω τον Παύλο και την Αθηνά. Καταστρέφονται. Τα λεφτά του Παύλου ίσω που φτάνω για δύο μήνες. Και πόσο νομίζεις ότι θα βγάζεις, 700 ευρώ. Τι θα πληρώσεις. Το ενίκιο. Χάνουν το σπίτι του σε λίγο. Να στα δίνω εγώ αυτά τα λεφτά, Ρέλη. Θα κάνεις 10 ώρες ορθοστασία. Με τίποτε. Εν πρόκειται να δεχτώ λεφτά από σένα. Μην επιμένεις. Δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοιο πλάσμα. Καλά, τζιμητικός μου είναι να στρέφεσαι. Εγώ θεωρώ ότι κάνω κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό είσαι ξεχωριστή, Έλλη μου. Έλα, είμαι εντάξει. Μια χαρά. Αλλά και εσύ να με φεύγεις, ρε αγάπη μου. Και να σηκώσεις πέτρα. Τι ήθελες να κάνω, ρε Ανδρέα. Ο άλλος ήταν πορωμένος, κρατούσε μασιόρι, δεν τον είδες, δεν τον νοιάζει τίποτα, να τον αφήσω να σου χτυπήσει. Θεέ μου, τι θα τσου τον που περάσαμε πάλι. Εσύ όμως πώς ευρέθηκες τσου αμέ. Παρακολούθησα σε. Ξεκίνησα έξω από το σπίτι σου. Ρε αγάπη μου, εν είσαι καλά. Εν καταλαβαίνεις. Παρακολούθησα σε γιατί ανησυχούσα. Γιατί ρε Ανδρέα, γιατί δεν μου αρέσκουν τα πράγματα. Αρκετή καταπίεση έχω περάσει ως τώρα, κανεί. Ευχαριστώ όμως. Ευχαριστώ, αν δεν ήσουν εσύ, δεν ξέρω τι θα μου έκαναν τότε για να μου πιάσει το μωρό. Γιατί όμως, ποιος μπορεί να θέλει να παγάγει το μωρό μου. Κλέφκουν τα, Έλενα.
κλέφκουν τα και πουλούν τα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν δικά τους. Ή πουλούν τα όργανα για πολλά λεφτά. Καλά να θεωρείς ειδήσεις. Θεέ μου. Αν δεν ήσουν εσύ δηλαδή... Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα μπορούσε να γίνει. Είσαι ο άγγελος μου. Ο φύλακας άγγελος μου. Και εγώ τι έκανα. Λοιπόν, όχι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που κάνεις για την αδερφή σου. Εγώ ξέρω άλλες οικογένειες που δεν μιλούνται, που τσακώνονται, που σκοτώνονται για τα κληρονομικά. Μην κάνεις πως δεν τα ξέρεις. Καλά, αν μπορείς να γαμνείς παρά με τέτοια άτομα. Αν εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω την αδερφή μου, πώς να μπορώ να αγαπήσω έναν φίλο που είναι ξένος. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι. Και πώς σκέφτηκες εσύ τη ζωή σου και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν προλάβαινα. Έτρεχα να επιβιώσω. Δεν σκεφτόμουν καν. Δεν πρόλαβα να ψάξω τον εαυτό μου, πόσο μάλλον να ψάξω τους άλλους. Δεν είχα καταλάβει ότι το κενό μέσα μου μεγάλωνε μέχρι που με ρούφηξε κάτω. Με πιάσα πάτο. Μέχρι τώρα. Έλλη, έχεις δίκιο. Σε όλα αυτά που λες, έχεις δίκιο. Στην αρχή νόμιζα ότι εγώ είμαι ο δάσκαλος, επειδή σε πήγα στην Αθήνα και σου έδειξα 5 πράγματα. Επειδή πήγες μαζί μου πρώτη φορά στο αεροπλάνο. Αλλά εσύ μου δείχνεις τη ζωή. Μου γεννάς συναισθήματα. Με κάνεις να βλέπω τον κόσμο ξανά από την αρχή με άλλα μάτια. Τι στο καλό να έκαμνες μαζί με την Αφροδίτη, Αντριανά. Πού ήξερες το καινούργιο της στο τηλέφωνο. Με διακόψεις και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Δεν σε είδα να ταράχτηκες καθόλου που χάσαμε την εταιρεία και μήνες χωρίς δουλειά μου, ποτέ δεν είσαι απένταρη, ναι. Τι περίμενες! Να έρθω να σας κλαφτώ! Ή να έρθω να σας κατηγορήσω ότι με αφήσατε χωρίς δουλειά! Ή να σας ζητήσω δανεικά! Εντός όταν λέστε τι δεν είμαι! Και όσον αφορά την Αφροδίτη, είπα τα του Λουκά. Ναι, είχα τις υποψίες μου για την Αφροδίτη. Αλλά δεν είχα αποδείξεις. Τι ήθελες να κάνω, προειδοποίησα σας. Φταίω και για τούτο. Αντριανά, λοιπόν. Άκουμε και βάρτω πάρα πολλά καλά μέσα στο μυαλό σου, μου να σου πω. Πριν λίγο καιρό είχα έρθει δαμέ και μιλούσαμε για θεία δίκη, θυμάσαι. Τότε που ενόμισες ότι έχασες το μωρό σου. Εγώ είπα σου ότι εμπιστεύω γιατί δεν ήθελα να σε φουντώσω. Αλλά να ξέρεις ότι πιστεύω απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω απόλυτα σε θεία δίκη. Και αν είσαι εμπλεγμένη με σου την ιστορία θα το πληρώσεις πάρα πολλά ακριβά. Και την φορά δεν θα σε ελπίθω καθόλου. Σταμάτα, εντάξει. Δεν μεταράσεις άλλο. Εν φταίω. Εν ήθελα να πάθετε κακό. Πίστεψέ με. Σε πιστεύω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Ότι τούτη τη φορά μπορεί να πάρεις κι άλλο στο λαιμό σου. Τούτη τη φορά μπορεί να την πληρώσει το παιδί σου. Να μου θέλεις να πεις για το γιο μου. Τι θέλεις να πάθει το μωρό μου. Θέλεις να πληρώσει το μωρό μου. Καταρκέσαι με. Όχι εγώ. Σε καταρκούμαι εγώ, το σύμπαν. Ξέρεις, το ένα φέρνει τ' άλλον, ουλά έχουν ροή. Όπως η ελευθερία επλήρωσε τη μέσα σου εσένα, ξέρεις, μπορεί το μωρό σου στο μέλλον να σε εκδικηθεί. Έτσι πάει, Αντριάννα μου, εγκύκλος, πορεία, συμπαντική δικαιοσύνη. Τότε, Αθηνά, και ο Παύλος κάτι κακό πρέπει να έκαμε. Για να έχει να πάρει έτσι μάθημα από το σύμπαν. Για να χάσει την εταιρεία του και τα λεφτά του. Προφανώς. Φυσικά και έκαμε, είναι ένα αφελής. Αλλά ο Παύλος έπαιζε να χάσει λεφτά σε 2-3 χρόνια να ξανασηκωθεί. Δεν έχασε κάτι που έφτιαχνεται ξανά. Πρόσεχε τσίνος τη χάνει και τι μπορεί να χάσεις εσύ. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Δεν την έχω κάνει την Αντριάννα να μέσα σε τέτοια κομπίνα. Τι να σου πω ρε Παύλε, εγώ την Αντριάννα δεν την ξέρω. Ξέρω όμως την άλλη. Και κάμνη μου εντύπωση που άλλαξαν και ο κινητόν της. Οπότε και να σου... Παύλο, είμαστε άντρες.
Μπορεί να είπαμε κάποιες κουβέντες παραπάνω. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Είναι τούτο που θέλω να σου πω. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θέλω να μεταμέ. Είμαι παρόν. Δηλαδή, θέλω να βοηθήσω. Ό,τι μπορώ, όσο μπορώ, θέλω να βοηθήσω. Και πραγματικά, αν χρειάζεσαι κάποια λεφτά, θέλω να μου πεις. Όχι, εντάξει. Βγάλω τι ακόμα ένα-δυο μήνες. Εντάξει. Ας συμβεί κάτι απρόπτω, λαλείς μου. Που την άλλη, έχω ένα συνάδελφο ο οποίος είναι και καλός μου φίλος. Ο κουνιάδος του ασχολείται με διαφήμιση. Μπορεί να τον ξέρεις. Αν θέλεις να σας φέρω σε επαφή, μπορεί κάτι να σε βοηθήσει. Εννοείται. Λούκα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Αλήθεια. Κοίτα το. Απίστευτο. Τι εννοούσες πριν που είπες ότι... Κι εγώ τι έκανα. Τι έκαμες. Τι έκαμα. Έκαμα τη ζωή σου μαρτύριον του τον έκαμα. Τι νιώθεις τύψεις. Θέλεις να το ξεπληρώσεις. Οφείλεις μου το. Και ξέρω τον τρόπο. Ναι. Ναι, ξέρω να μου θέλεις να μου πεις. Θα πάμε μαζί στο γιατρό, ναι. Οκ, θα σε βγάλω από την έννοια. Να πάω, να το υποστώ για τούτο. Καλά ρε μωρό, μόλις να σε παρουσιάσω στην κρέμα, αλλά εντάλλως το λαλείς έτσι. Έναν προσδιορισμό ορμονών να κάνουμε, να δούμε τα επίπεδα των ορμόνων σου. Και να δείξει ένα ψυχολόγο. Λοιπόν, αύριο, κλείω το. Εντάξει, να πάω. Ράφιο, να ξυπνήσεις και να έχω καλά μαζί μου. Αγαπώ σε πολλά. Ωραία, παιδάκι μου, με τέτοια προθυμία δεν με έχεις βοηθήσει ποτέ ξανά στη ζωή σου. Μη θέλω χειρότερα. Όχι, ήρθανε. Πώς είμαι, πες μου, πώς είμαι. Κούκλα είσαι. Άντε, να ρίξεις. Όχι, εσύ θα ανοίξεις. Εσύ είσαι κοδέσπινα. Άντε, άντε, πήγαινε. Ωχ, ωραία, παιδά. Καλή είμαι. Αχ, που τι βρήκα. Εδώ είμαστε, γουαπά. Τι ομορφιές είναι αυτές. Μοσχοβολάς λουλούδι, μωρίστε τα λουλούδια πάνε στα λουλούδια. Δανάη μου καλά. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά στα λόγια, για τα κοπλιμέντα, για τα λουλούδια, για όλα. Τα κορίτσια πού είναι. Μην ανησυχείς, περιμένουν σήμα. Να περάσει η πρωτότοκη. Η Λίντα μας, η πρώτη μου, ε. Η σημαία του σπιτιού μας, η ιδεολογική σημαία. Κάθισε, Λίντα μου, έτσι, μπράβο. Για να περάσει η δεύτερη. Η δεύτερη μου, η Κορίνα μου. Η ομορφιά του σπιτιού, ε. Αλλά δεν το λέω, δεν το λέω να μην ακούνε άλλα. Και η τρίτη. Έλα, η τρίτη. Το ζουρτουλούδι μου, το γλυκύτατο μου, το αίτητο. Η Νίνα. Μπράβο, μπράβο. Νίνα. Έλα, η τέταρτη, το ποσπόρι, το γλυκύτατο, το τζιζάνιο. Αυτή είμαι. Η Σάντρα. Από το Αλεξάνδρα. Κατάλαβες, έχετε το ίδιο όνομα. Αχ, τέλεια, τέλεια. Χαίρο πολύ. Να, κι εγώ χαίρο πάρα πολύ. Εσύ χαίρεις πολύ. Πολύ, πολύ. Πολύ ωραία. Εντάξει, Νικόλα μου, κλείσε τώρα την πόρτα, να κάτσουμε λίγο να γνωρίσουμε τα κορίτσια. Κλείσω την πόρτα, δεν τελειώσα, εμένα μου ακόμα. Παρακαλώ. Η πρώην γυναίκα μου, Ελισάβετ. Κάθισε, Ελισάβετ. Και η πρώην πεθερά μου, η Ευελίνα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε. Αυτό το γλυκό το έφτιαξα με τα χεράκια μου, ορίστε. Κέικ με σοκολάτα. Ωραία. Έλια. Ωραία.
Καθίστε. Ναι. Παράστε. Πω, πόσα κορίτσια μαζεμένα εδώ, φοβερό, μπράβο μας. Δεν έχω δει ξανά τόσες κόρες μαζεμένες, τέσσερις, δεν ξέρω κανένα που να έχει τέσσερις κόρες. Πώς, Ιβιτς Πετρουλάκη, Ιβιτς Πετρουλάκη, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Πολύ ωραία. Να σας κεράσουμε κανένα ουίσκι. Ωραία νύχια, κόκκινα και όλες σας, Μπράβο! Αρέσει το μπαμπά. Ναι, ως γεγονός. Ένα με έχουν, μάνα μου, και μου χαλούν χατήρι, νόησαν μερικές, μερικές. Δεν είμαστε καλά. Και γιατί εχθές που σου το έλεγαν, είπες κουβέντα ότι ξέρεις και την Αφροδίτη και την Αντριάννα. Μετά έκαμα συνήρμα, Ελένα. Και τι νόημα αν έχεις ρε παιδιά. Ακόμα και να μπλεγμένη η Αντριάννα, έχεις ποτέ περίπτωση να το παραδεχτεί. Τέλος πάντων, αλλάξε τα κουβέντα. Να πάω σε ένα ραντεβού που μου έκλεισε ο Λούκας, σε μια διαφημιστική. Μπράβο, μπράβο Παύλο μου. Μπράβο. Και εμείς, που εβδομάδες να ξεκινήσουμε δουλειά με την Αθηνά. Ούλα να πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ένα μήνα να φάμε, ναι. Κάτι έτσι πρόχειρο, στα γρήγορα. Μια μακαρονάδα. Στη μισή ώρα θα είναι έτοιμη. Περίμενα να έρθω. Α, έλα. Στην υγειά μας, λοιπόν. Στην υγειά μας. Εσύ, Λίντα μου, γλυκιά μου, θέλεις κάτι να σπουδάσεις? Βιολόγος. Α, μπράβο, μπράβο. Εσύ, Κορίνα? Κοινωνιολόγος. Ωραία. Σε αγάπη μου? Ψυχολόγος. Α, αυτό είναι το αγαπημένο μου, το αγαπημένο μου. Αυτό φαίνεται. Και την ψυχολογήσατε καλά τον Νικόλα μας. Από ψυχολογία σκίζεται. Προσπέρασε το, μαμά, προσπέρασε το. Εντάξει, το προσπερνάω. Εσύ, αγαπούλα μου, έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις? Τίποτε. Να παντρευτώ έναν άντρα όπως τον παπά μου να τα έχω όλα έτοιμα. Η δουλειά φτιάχνει από τη δουλεία. Εφιλοσόφησα το. Και αν είμαι φεμινίστρια, μισότες. Είδες το ζυζάνιο, το είδες? Το ποσπόρι μου, όλα τα ξέρει. Εγώ, Αλεξάνδρα μου, για τις γυναίκες διώ τα όλα. Όλα! Την ευχή μου να έχεις, γιέ μου. Ευχαριστώ, μητέρα, ευχαριστώ. Τέτοιον άνθρωπος να μην δίνεις την ευχή σου, ε? Μαμά! Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εμείς τώρα να πάμε μέσα να ετοιμάσουμε λίγο το φαγητό, να πάμε, λες εσύ. Πάμε. 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 Πάμε τώρα. Ωπα! Σε παρακαλώ πολλά. Πιάσ' τους τα λεφτά, εντάξει, αλλά δώσ' τους στην εταιρεία πίσω. Θα την πληρώσει το μωρό μου, υπάρχει θεία δίκη. Ρε, άρχισες πάλι τα τρελά σου. Εσύ όταν ήθελες το γιο σου, δεν μου έλεγες να του κάνω ό,τι θέλω και να σε κάνω πιόνι. Τώρα τι, τον βρήκες το γιο σου και μας την κάνεις γυριστή? Μπας και νομίζεις ότι θα λειτουργώ ανάλογα με τα συμφέροντά σου? Δημήτρη μου, επιτρέπεις. Μην είσαι τόσο σίγουρη ότι θα βουλιάξει. Θα ορθοποδήσει. Ολόκληρη η οικογένεια σύσσωμη είναι ενωμένη σαν μια γροθιά και είναι έτοιμη να βοηθήσει. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και η Αθηνά δεν πρόκειται να αφήσει το Παύλο σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Καθίστε όλοι. Ωραία. Σας άρεσε το φαγητό? Ήταν καλό, αλλά το κρέας είχε πολύ αλάτι. Και ο Νικόλας είχε ψηλή πίεση. Να σε παρακαλέσω πολύ να τα μαγειρεύετε ανάλατα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Μου ξέφυγε λίγο. Ουισκάκι, ποτάκι, κανείς? Όχι κι άλλο. Και το ποτό να μην το δίνετε παραπάνω από δυο ουίσκια. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Είδες πως με προσέχουν. Όχι, πες μου, να ξανασυνάντησες τόσο ωραίους πρώην με τέτοια ωραία συμπεριφορά και ειδικά από πρώην πεθερά. Μην αλλάσεις κουβέντα και οι ξηροί καρποί πασχηνίσκουν, παπά. Πρέπει να χάσει λίγο βάρος.
Και το ψωμί μπασινισκή. Να το κόψετε. Μην τον αφήνετε να τρώει. Εμείς στο σπίτι μας βγάλαμε το ψωμί. Μόνο ψητά και σαλάτες. Να σας δώσω εγώ τη δίαιτα του. Φάει ό,τι θέλεις, παπά μου, άφησε τις τούτες. Εν ούλα μοιραία. Όποιος του μένει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Διαθήκη έκαμε. Έκαμα διαθήκη. Φυσικά κάνεις χιούμορ πως μπορούμε, αλλά εγώ έκαμα διαθήκη. Και αν πάνε καλά τα πράγματα, θα συμπεριλάβω στη διαθήκη μου και την Αλεξάνδρα και την κόρη της τη Δανάη. Εννοείται. Α, εννοείται. Ακούς, μαμά. Εννοείται. Πες κάτι, Αλεξάνδρα. Τι να πω. Τα είπατε όλα εσείς, πραγματικά τα είπατε όλα. Δηλαδή, τέτοια οικογενειακή συνέβρεση δεν έχω ξαναδεί, τα έχω χαμένα. Τέτοιος πολιτισμός, τέτοια αξιοπρέπεια, τέτοια σχέση. Είστε δηλαδή οι μοναδικοί, αξιαγάπητοι. Τέλειοι. Κύριε Γιώργο, ο λόγος που σας είπα να έρθετε απόψε είναι γιατί προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να βοηθήσω τον Παύλο. Πρόσφερα του κάποια λεφτά και δεν τα δέχτηκε. Μήπως σας σταδιούσα εσάς να του πείτε ότι δικά σας ότι έχετε κάποιες οικονομίες στην άκρη. Είναι το θέμα του τον Ανδρέα μου. Το θέμα είναι να στηθεί δουλειά από την αρχή. Ναι. Αλλά φοβάται να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Μεταξύ μας, ακόμα και που είναι έτσι, θαύμα. Εγώ στη θέση των όμπουλα και δεύτερος. Βέβαια, τούτον είναι το λαλό, εννοείται. Άσε, μου έχω κι εγώ κάτι οικονομήσει στην πάντα, ναι. Να τα κανονίσω. Πάντως είσαι καλός φίλος, ρε Ανδρέα. Άντε, cheers. Στην υγειά σας. Πες μου να δούμε τα προσωπικά σου. Καμιά κορούα. Τίποτε. Είμαι μόνος μου. Ρε, αν πάγεσαι καμιά μαντρεμένη και θέλεις να την εκθέσεις. Όχι. Άντε, γε μου, είπε. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round of that we both are sure. On being poor. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Πρόταση γάμου, όψε αν το κατάλαβες. Μην παίζεις πελό. Τι πρόταση γάμου, καλέ. Εδώ δεν έχουμε ολοκληρώσει τίποτα. Τι είναι αυτά που ακούω. Θα ολοκληρώσουμε ένα απόψε, μάνα. Ναι, μωρ, τι μας λες. Να πάω να σε δει. Ένας γιατρός πρέπει να σε δει. Ακού να σου πω. Όχι, όχι, όχι. Άκου ένα λεπτό να σου πω. Εγώ ταξιδεύω πολλά. Θέλω τα ούλα στην εντέλεια. Είμαι ιδιότροπος. Αλλά αρέσκει μου να τα κάνουμε ούλα πολλά. Ούλα πολλά. Μην με πλησιάζεις, άφησέ με λίγο, δεν μπορώ. Παντρεύουμε. Φόβασε ρε παιδί μου, να παντρεύεσαι ρε παιδάκι μου. Μα δεν θα σε βιάζω, απλώς θέλω να με πάρεις πάνω, να μου δείξεις το δωμάτιό σου, να δω το κρεβατάκι σου, έτσι απλώς για να μπορώ να σε σκέφτομαι, κατάλαβες. Τι, ξαπλωμένη. Ξαπλωμένη, δύο άρθια πάνω στο κρεβάτι. Αχ, ρε παιδί μου, είσαι εσύ ένας Κύπριος, ένας Κύπριος που είσαι. Παναγίτσα μου, σταμάτα τώρα. Έλα, καλή μου, έσπασα πιο τόσο. Πλάνια του καμίλου έχω και έσπασες με. Άντε, εγώ φεύγω, είσαι το νου σου του μωρού, να. Ποιος έκλεισε το ραντεβού στο γιατρό? Ένας φίλος μου. Εν τω μεταξύ, με τούτα όλα που γίνονται με τον Παύλο, ξέχασα να σου πω. Εχθές στο πάρκο, ένας αλήτης επιτέθηκε μου, προσπάθησε να μου πιάσει το μωρό. Μα είσαι σοβαρή? Τι είναι τούτο που μου λαλείς τώρα, Έλενα? Τώρα μου το λαλείς δηλαδή? Τηλεφώνησες στην αστυνομία, πώς τους εξεφύγες? Να σου πω με λεπτομέρειες που μου έρθω.
Άκουσα την πόρτα που έκλεισε. Έφυγε, κυρία Έλενα. Ναι, πιέσαι τον γιατρό. Θέλω να σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Κάτσε. Τι συμβαίνει? Θέλω να παραιτηθώ, κύριε Λουκά. Φοβάμαι πως βρω κανένα μπελά. Καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Η κυρία Έλενα πίνει πολύ. Κάθε πρωί σκύβει πάνω από την κούνια του μωρού και του λέει ακαταλόγιστα πράγματα. Μιλάει για θάνατο. Φοβάμαι. Λοιπόν, σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Κοιτάξτε, επειδή δεν θέλω να βρω τον μπελά μου, τη μαγνητοφώνησα. Θέλει να κάνει κακό στο μωρό. Τι παραμύθηκε εντούτα? Σου απαγορεύω. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ ούτως ή άλλως από σήμερα σταματάω. Αλλά ακούστε για να με πιστέψετε. Θέλω να ακούσω τίποτα. Τουλάχιστον να προστατέψετε το μωρό σας. Έφερα χωρίς να σε ρωτήσω. Γιατί σε έφερα σε αυτόν τον κόσμο που είμαι μάταιος, που μόνο πόνωνες, γιατί για να πονείς κι εσύ. Πόσο εγωιστρία πρέπει να είμαι. Θέλεις να πάμε ένα μεγάλο ταξίδι? Να πάεις μαζί με τη μάμα κάπου? Κάπου που είναι σπόνο, που είσαι γαλήνη. Θέλεις να πάμε μαζί να τους αφήσουμε νουλ? Yes! I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. Εγώ, είναι μια χαρά το παιδί, είναι με τη μικρή. Η μικρή είναι δασκαλμένη, έλα ρε, πάμε. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I'm dying. Τι θες, Γιώργο? Το ύφος δεν μου άρεσε καθόλου στο τηλέφωνο. Είπαμε όλοι να μην το κάνω. Και συμβουλεύσαμε ότι είσαι επικίνδυνος. Είπαμε ότι μπορεί να με καταστρέψεις, αλλά δεν μπορώ να σιωπήσω. Ακούεις? Για κάνε το, Λιάννα, γιατί δεν σε καταλαβαίνω. Είπαμε ότι πίσω από την offshore που αγόρασε την εταιρεία του Παύλου, είσαι εσύ. Λοιπόν, δεν θα υπερασπιστείς στον εαυτό σου? Να μ' αφήσεις να περάσω, Αντριάννα. Αντριάννα, άκουας. Άκουασε που ήμουν στην εντατική και παρακαλούσες να πεθάνω. Δεν είμαι πίσω από καμιά offshore εταιρεία. Κάποιος σου φούσκωσε τα μυαλά με βλακίες και ψέματα. Άρα σε ξέρω. Αντιγόνη! Αντιγόνη, έλα εδώ αμέσως! Άφησε τη γυναίκα! Θέλουμε καφέ. Ο καφέ μας σε μαράνε τώρα. Έχει κάποιον πρόβλημα υγείας? Βέβαια η Έλενα τελευταία συμπεριφέρεται σωστά. Πολλά περίεργη. Πίνει. Μες στο άγχος, μες στην ένταση, συμπεριφέρεται πάρα πολλά περίεργα. Είδες πόσο αμφιπολέα είσαι? Ωραία, Ανδρέα,
Ο γιατρός είπε ότι είναι οι ορμόνες μου. Οι ορμόνες μου επηρεάσαν την ψυχολογία μου. Οκ, okay, να πάρω τη θεραπεία που μου έγραψε και να είμαι μια χαρά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Η αγωγή έπρεπε να αρκέψει ήδη. And I think I like it. Σταμάτα όμως με τα κόκκινα τα νύχια. Σταμάτα λίγο ρε παιδί μου. Θα πάω στην κοπέλα και θα μου τα βάψει. Τι τρελά έχει πάθει με τα κόκκινα νύχια. Ρε παιδάκι μου, μου αρέσουν. Με κάνουν τάβρο τα κόκκινα νύχια, ρε παιδιά. Ναι. Oh. Σε είδα και χωρίς τα κόκκινα νύχια. Περίμενες καλημέρα. Όχι, εντάξει. Απλώς έχουμε καιρό να τα πούμε. Σ' άκουσα και ανήσυχη στο τηλέφωνο, ψιλοφρίκαρα. Ο Ρέστης τι κάνει. Έχω ρίσκα. Όχι, ρε εσύ. Καλά, πώς. Παίζει κάτι άλλο. Ξέρεις το βασικά. Συνεργάζεται με το θείο στο Θεμίτη. Ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Με το Στέφανο πήγες και έμπλεξες. Γιατί μπλέκεις άλλος. Αλλά ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω. Ξέρεις κάτι. Αναθεματίζω τον εαυτό μου που αισθάθηκα δίπλα σου τόσα χρόνια. Και καταπίεσα την κόρη μου να μείνει μαζί σου.